Κάτου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Μόλις έφτασα εδώ στο γραφείο μου στην Ένωση Συντακτών για να κάνουμε ένα συντονισμό με τις υπόλοιπες ενώσεις και τους συναδέλφους μέλη του μεικτού, δηλαδή τους εκπροσώπους των δημοσιογράφων σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να διαμορφώσουμε μια στρατηγική. Όπως γνωρίζετε, ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης και ο Νίκος Τσιμπίδας, ο εκπρόσωπος των συναδέλφων μας από την ΕΡΑ, έχουν βγει από τη Γαδά, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μετά από παρέμβαση της Ένωσης Συντακτών. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια συζήτηση για το αν θα μπορέσει να μπει κάποιος από τους συνδικαλιστές, είτε ο κύριος Καλφαγιάννης, ο οποίος έχει αφαιθεί ελεύθερος, είτε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, διότι πρέπει να παραληφθούν και να διαπιστωθεί μια κατάσταση. Αυτό ζητούσαμε από τις 5 το πρωί από τον εισαγγελέα, να δείξουμε ότι εμείς το κτίριο το παραδίδουμε και ότι δεν έχει γίνει καμία καταστροφή. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, επειδή οι συνάδελφοι της ΚΟΣΠΕΡΤ έχουν ένα αρχείο εκεί πέρα για τα χρόνια που εργάστηκαν και διάφορα έγγραφα τα οποία χρειάζονται, περιμένουμε να υπάρξει παρέμβαση από την δικαιοσύνη προκειμένου να μπουν να πάρουν τα έγγραφά τους, διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν πια συντονισμένες ενέργειες άλλου είδους και είναι απαραίτητα. Μα είναι δυνατόν, κύριε Αντωνιάδου, να τελεί υποκατάληψη ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το ραδιομέγαρο από αστυνομικές δυνάμεις? Την ίδια άποψη εκφράσαμε από τις 4.30 το πρωί που δίνουμε αυτόν τον αγώνα. Θεωρούμε την ενέργεια τουλάχιστον επίοικως απαράδεκτη. Είπαμε ότι βάλαν την ενημέρωση απέναντι στα ΜΑΤ σήμερα. Ή μάλλον τα ΜΑΤ απέναντι στην ενημέρωση. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε τον αγώνα για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας και της ενημέρωσης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντωνιάδου. Να θυμίσουμε ότι στις 4 η ώρα υπάρχει και από την ΠΟΕΣΥ μια συγκέντρωση έξω από το... Ήμασταν από την πρώτη στιγμή, αυτό θέλω να σημειώσω, μαζί με τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Σαββίδη, και άλλους συναδέλφους από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως η κυρία Νταουντάκη, ο κύριος Τρίμης, ο κύριος Σαλαπάτης, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Γιουκάκης. Πραγματικά όλοι αυτή τη στιγμή κάνουμε μια προσπάθεια. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη έχουμε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Διεθνή Ομοσπονδία και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να τοποθετηθούν στο ζήτημα εντός των επόμενων ωρών και καταλαβαίνετε ότι θα είναι καταδικαστικές οι τοποθετήσεις τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνιάδου, για την παρέμβαση αυτή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στη συνέχεια. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ακούσαμε